τελευταία κούρσα ουσιαστικά της καριέρας μου, το έχω πει, το νιώθω ότι θα είναι τελευταία. Φτάνουμε τελευταία 300 μέτρα, ήμασταν γύρω στα 8 με 10 αθλητές, αν δεν κάνω λάθος, για τρεις θέσεις. Ο πόνος ήταν τεράστιος, αλλά για μένα ήταν κάτι το οποίο δεν θα το αφήνω να φύγει. Είναι κάτι το οποίο μέσα μου το ήθελα πάρα πολύ, το κυνηγούσα από παιδί. Ήταν ευκαιρία μου, μου ξαναδοθεί η ευκαιρία, δεν την πήρα, τώρα θα την πάρω. Το βράδυ πριν κολυμπήσω, μιλάω με την γυναίκα μου, την Ισμήνη, και της λέω σαν μικρό παιδί, όπως θυμόμουν δηλαδή τη στιγμή, θα τα καταφέρω. Και μου λέει, θα τα καταφέρεις. Και η κραυγή ήταν αυτή, τα κατάφερα. Είναι φοβερό το συναίσθημα. Δεν ξέρω αν θα ξανανιώσω έτσι επαγγελματικά, ψυχικά, δεν ξέρω. Είναι κάτι τρομερό. Η κραυγή του την ώρα που τερμάτισε ακουγόταν σε όλο το Ρίο. Δεν υπήρχε αυτή η κραυγή. Τα τελευταία 50 μέτρα είχα κουραστεί τρομερά γιατί είχα δώσει πάρα πολύ για να ξεφύγω από τους υπόλοιπους. Ήρθα από αριστερά μου ο Ολλανδός, τερματίζω, καταλαβαίνω όμως ότι πιθανότατα έχει πάρει την πρώτη θέση και δεν με νοιάζει καθόλου. Βγάζω μια κραυγή γνωρίζοντας ότι, όχι ότι κέρδισα, γνωρίζοντας ότι κέρδισα ένα μετάλλιο που ήταν πολύ πιο σημαντικό για μένα εκείνη τη στιγμή. Ήταν μια κραυγή 20 ετών. 20 ετών προσπάθειας. Πέρασαν όλα μπροστά μου, όσο και να φαίνεται έτσι πολύ έντονο αυτό που λέω τώρα και ίσως λίγο πιο μελοδραματικό, αλλά είναι έτσι. 20 χρόνια επιμονής, απογοήτευσης επιτυχιών, φτάνοντας κοντά, δεν έγινε. Και ήρθε το μετάλλιο στην πιο όριμη στιγμή μου, στην πιο ωραία στιγμή μου. Μπορεί στο γιο μου να μην του λέω πολλά για τον πατέρα του. Στην πρώτη του δυσκολία, θα του πω για τη δική μου δυσκολία του 12 μέχρι το 16. Για μένα είναι το πιο δυνατό μάθημα, το οποίο θα το έχω και στη ζωή μου να πορεύομαι σε οτιδήποτε κάνω, είτε είναι μικρό είτε είναι τεράστιο, δεν έχει να κάνει. Πώς κατάφερα να ξανασηκωθώ, ξαναπροσπαθήσω, να βρω το κίνητρο μετά το 12, που όλα μέσα μου λέγανε όχι, να καταφέρω να ξανασηκωθώ, να ξαναπαλέψω. Στόχους μπορούμε να βάζουμε όλοι. Το θέμα είναι ότι στο στόχο τι κάνεις. Όταν αρχίζεις και κουράζεσαι και απογοητεύεσαι που δεν βλέπεις το στόχο και δεν βλέπεις να πραγματοποιείται, πώς συνεχίζεις όλη αυτή η θέληση, η προσπάθεια να ξαναβρεις το κίνητρο για το στόχο. Δεν είναι το μετάλλιο σαν μετάλλιο, είναι όλη η διαδρομή αυτή.